Χρόνια σου πολλά, Αντώνη. Πολλά, Αντώνη, και όχι σκυλιά. Άκουσες τι είπε, και όχι σκυλιά. Σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες, είπε χρόνια πολλά, Αντώνη, και όχι σκυλιά. Δηλαδή είναι, είσαι ταυτισμένος πλέον. Είπε το παιδί και όχι σκυλιά. Είσαι από τα καλά σου. Εγώ, τι άλλο προσπάθησε να πει το παιδί να ευχηθεί. Παρακαλώ πάρα πολύ, Βασίλη, ετοίμασε το προς το τέλος. Προς το τέλος, αν είσαι έτοιμος να μου πεις. Είμαι γαστρεντερολόγος, είναι σου. Όχι, δεν είναι γαστρεντερολόγος. Ετοιμός, μισό λεπτό. Δεν είπε, είναι αυτό μετά από εκείνη την εκπομπή που σε καλέσαν ως ειδικό για θέματα κοιλιάς. Ακόμα και τα παιδιά σε έχουν στη συνείδησή τους πλέον ως ο άνθρωπος. Είναι η ιερή στιγμή που σου εύχονται τα παιδιά πάλι το δηλητήριο σε μένα. Μιλάς εσύ για δηλητήριο! Μιλάει για δηλητήριο! Για να το δούμε το βίντεο. Αμπολιά, Αντώνη και όχι σκυλιά. Κι όχι σκυλιά! Άρα κεφαλογιάννε, τι μου κάνεις αυτή την εκπομπή. Αχ, μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ. Αλήθεια, πραγματικά έρχονται, ήρθαν αυτές οι ευχές. Είπαμε να δείξουμε μερικές, γιατί ό,τι έχει να κάνει με παιδιά είναι η ευαίσθητη μας χορδή. Και ας το αφήσουμε καλύτερα, γιατί θα γίνω σάχαλας πάλι. Αλλά ας πάμε, δεν ήρθαν μόνο αυτές οι ευχές, ήρθε και αυτή εδώ. Αγαπητέ Αντώνη, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, να τα εκατοστήσεις με μένα πρωθυπουργό. Καλή επιτυχία και στο ράδιο Αρβίδα. Να ρίξουμε σηματέλους να φύγουμε. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, νούμερο. Νούμερο 26. 27. Δεν είμαστε σίγουροι. Καλωσορίσατε στην εκπομπή νούμερο 26-27 του Ράδιο Αρβίλα για αυτή τη σεζόν. Με ένα κομμάτι της Μπριζίτ Μπαλντό. Τι ωραία η Μπριζίτ Μπαλντό, τι ωραία κυρία, έτσι, πολύ και... Ωραία γυναίκα. Και, τι είπες? Ωραία γυναίκα. Ωραία γυναίκα. Πολύ ωραία γυναίκα. Σήμερα γίνεται πάλι χαμός. Τις τελευταίες μέρες με το υλικό δεν προλαβαίνουμε, οπότε αποφάσισα. Η χώρα παράγει. Καταρχήν η εκπομπή ίσως πρέπει να την ονομάσουμε σε Ράδιο Αρβίλα Τσάκα Τσούκας version. Ναι. Γιατί αυτό ο Τσάκα Τσούκας είναι παντού πλέον στη ζωή μας και τον αγαπάμε. Οπότε έχουμε και από αυτόν. Έχουμε γενικότερα πολλά πράγματα. Αποφάσισα σήμερα να βάλω μόνο 20 νούμερα. Για να μην πηδήξουμε κανένα. Και να φτάσουμε στο νούμερο 1. Βλέπετε αυτά. Θυσία. Πρώτα απ' όλα όμως ζεσθενόμαστε με το top των τηλεθεατών. Με τα πράγματα που εσείς μας στέλνετε, τα οποία είναι και ιδιαίτερως ωραία και διασκεδαστικά. Πάμε. Και κύριοι, στο νούμερο 10. Εν τω μεταξύ, οι πίθηκοι αρχίζουν να αρνούνται ότι είναι πρόγονοί μας. Και πολύ καλά κάνουν. Με το δίκιο τους. Με τέτοια ανοησία που έχει βαρέσει το ανθρώπινο είδος, όσο πιο έξυπνες γίνονται οι συσκευές μας και η τεχνολογία μας, τόσο πιο ανόητοι γινόμαστε εμείς. Στο νούμερο 9. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί πλέον με τη χρήση της μάσκας σε αυτή την ένταση, μάλλον κάπως έτσι αρχίζει να νιώθεις. Νιώθεις γυμνός. Δηλαδή, λέει, έπεσε η μάσκα από τη μύτη και ένιωσα λες και μου έπεσε το βρακί. Έκθετος. Στο νούμερο 8. Είπαμε να βάζουμε ταμπέλες οι οποίες θα αποτρέψουν κάποιον ληστή ή κάποιον παραβάτη να μπει μέσα στο χώρο μας. Αλλά μήπως είναι λίγο υπερβολική αυτή η ταμπέλα. Θα πυροβολούνται και θα θάβονται επί τόπου. Αυτός είναι ένθερμος ο παγός των γιατρών χωρίς σύνορα. Φαρμεθόριο υπηρέτητα, τέτοια ταμπέλα δεν είχαμε στο φυλάκιο. Ενώ σε αντίθεση στο νούμερο 7 αυτή η ταμπέλα μάλιστα. Μπράβο. Ειλικρίνεια. Τίμια πράγματα. Στο νούμερο 6 είδα 5 λεπτά Ευαγγελάτο. Και άρχισε να σκάβει μόνος του το. Στο νούμερο 5, αν ξεχάσει ένα τζιν από αυτά τα σκισμένα, τα τζιν τα αλήθεια, αν το ξεχάσει στο χωριό και μετά σου το στείλει η γιαγιά πίσω γιατί το ξέχασε στο σπίτι, θα το πάρει κάπως έτσι. Θα το παλώσει, δημιουργικό. Στο νούμερο 4, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πώς φορτίζεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε ένα ελληνικό χωριό. Στο νούμερο 3 είναι μαγικό γιατί είναι πραγματικό. Προσέξτε, είναι πραγματικό, ένα από αυτά τα ερωτηματολόγια που μερικές φορές βάζουν στους παιδικούς σταθμούς ή στις μικρές τάξεις του δημοτικού ή στον υπηαγωγείο στα παιδάκια. Σκέφτομαι και γράφω. Ναι, ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας? Ο μπαμπάς. Γιατί πιστεύεις ότι αυτό το άτομο είναι ήρωας? Γιατί είναι γενναίος. Υπάρχει κάτι που φοβάται ο ήρωάς σου? Τη μαμά. Έτσι. Το λακωνίζει, είναι στη φύση. Ο γάμος σε ένα ερωτηματολόγιο. Ένα άριστα 10 από κάτω δεν υπάρχει, κρίμα.
πέθανα στο γέλιο με αυτό που έστειλε ο Ντένις. Είπε ένα ανέκδοτο τις προάλλες, αν θυμάστε. Ένα ανέκδοτο σερβετάς. Και εγώ λίγο τον κοίταξα στραβά. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό που έκανε ο Ντένις και μ' αρέσει πάρα πολύ το ύφος του. Τι έγινε, κανακί, για δείτε το. Είδα το στόρισμα πίσω και σκέφτηκα πάρα πολύ ωραίο. Ποια είναι πάρα πολύ ωραία βότκα που την πίνουμε αμέσως μετά τις γιορτές. Γιατί να σκέφτεσαι τέτοιο πράγμα. Παιδί μου, μετά τις γιορτές και την πρωτοχρονιά. Ξεστολίσεις την αγιά. Τι έγινε, Γανάκη? Μας τις πάει ο Γιάννης γιατί λέει αλήθειες. Την πίνεις και μετά ξεχαστολίστα. Ντένι, τράβα το βίντεο πριν πιείς την ξεχαστολίστα. Πιες, πιες και ξεχαστολίστα για μετά. Και καταπληκτικό νούμερο ένα, το είδα για πρώτη φορά σήμερα, δεν το ήξερα. Υπάρχει μια τάση παγκόσμια διαδικτυακή όπου το τραγούδι του James Brown, το I Feel Good, wow, I Feel Good, ήταν αυτό, ξέρεις, το χρησιμοποιούν για να κάνουν φάλσεις και να τρομάζουν κυρίως ζευγάρια, αλλά και φίλοι ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, εκεί που ο άλλος κάνει κάτι, βάζουν ένα Bluetooth ηχείο δίπλα του και ξαφνικά ξεκινάει το wow, I Feel Good. Και... δυνατό, δυνατό. Και στην Ελλάδα, άμα σου πει κάποιος είμαι καλά, θα αισθανθείς λίγο εδώ πίσω. Γιατί... Και αυτές είναι οι αντιδράσεις. Στο τέλος, βέβαια, δεν έχει το I Feel Good, αλλά ήταν ωραία αυτή και τη βάλαμε μέσα. Από αυτά που μας στείλατε, το νούμερο 1. Είχαμε και καταπληκτική επίδεξη τεχνολογίας και εφέ από το βαν. Μπράβο, ρε παιδιά. Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο Ράδιο Αρβίλα και κάπου εδώ ξεκινάει το top επικαιρότητας. Πρέπει να πω χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Α, ναι, για όνομα του Θεού. Χρόνια πολλά, ναι, σωστά, σωστά. Θα γιορτάσουν κι άλλοι. Καταρχήν έχουμε την κόρη του Παναγιώτη. Του δικού μας Παναγιώτη, χρόνια πολλά, αγόρι μου, να τη χαίρεσαι. Τον Θάνο μας εδώ μέσα με τον Γερανό που έχει κάνει απόπειρες ανθρωποκτονίας με το φωνικό του εργαλείο. Χρόνια πολλά, Θάνο. Και βέβαια τον Θανάση Δεβόη. Τον Θανάση Δεβόη. Εκτός από αυτό, τον Θανασάρα, τον μικρό Θανασάρα του Μιχάλη. Μπορούμε να τα πάμε μια σειρά. Τον Θανάση Δεβόη. Θανάση, φιλιά, είσαι στο σπίτι. Τον Θανασάρα του Μιχάλη. Γεια σου, Θανασάρα, χρόνια σου πολλά. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Και έχουμε τον. Και το δημοψήφισμα. Και το δημοψήφισμα. Αλλά θα το πούμε μετά το δημοψήφισμα. Πάμε στο top επικαιρότητας. Ράδιο Αρβίλα. Top επικαιρότητας. Top, top, top. Επικαιρότητας. Top, top, top. Επικαιρότητας. Είναι το top, top, top. Επικαιρότητας. Κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 20 γίνεται χαμός με αυτόν τον παράξενο θόρυβο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή είμαστε όμως και γαμό της χώρας. Είμαστε ακόμα περισσότερο πόλης. Πόλη. Εννοείται. Δηλαδή είμαστε μια πόλη και μια χώρα όπου υπάρχει ένας θόρυβος ανεξήγητος που ενοχλεί όλη την περιοχή. Έτσι, όλη τη Θεσσαλονίκη την ενοχλεί. Ποια είναι η φυσική αντίδραση της πόλης σε αυτό το γεγονός? Εχθές το βράδυ, κοπάναγε. Βαρούσε, ναι. Γύρω στις 1 ξεκίνησε πάλι.
χτυπούσε, αλλά δεν χτυπούσε μόνο αυτό. Αλλά... Είχε περί τα 300 άτομα εδώ πάνω με αυτοκίνητα, με μηχανές, κάνα χαβαλέ, σηκώσαν όλη την περιοχή στο πόδι. Αυτό ήταν χειρότερο. Αγαπητέ μας αντιδήμαρχε, πρόκειται καθαρά για μια αντιμετώπιση με ομοιοπαθητική. Αυτό. Εμείς στη Θεσσαλονίκη ξέρουμε, σε λέει θόρυβο, θα πάμε να κάνουμε περισσότερο θόρυβο. Έτσι. Για να το λύσουμε το πράγμα. Αλλά... Και να δει και ο θόρυβος τι τον περιμένει έξω. Έλα ρε μάγκα μα μωρίς. Έλα έξω άμα σε βάζει. Τσουτσούριασα, τσουτσούριασα. Όμως, είναι μαγικό αυτό. Εμείς είμαστε μια σατυρική εκπομπή και κάνουμε ορισμένα σχόλια σατυρικά, άλλοτε χιουμοριστικά κτλ. Εχθές το δημοψήφισμα είχε μια σατυρική διάθεση, μια χιουμοριστική καλύτερα διάθεση και έλεγε τι είναι αυτός ο θόρυβος που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και μία από τις επιλογές ήταν μας καλούν από την κόλαση κτλ. Μία μέρα μετά επιστημονική επιβεβαίωση στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Έχουμε μαζί μας τον γεωπόνο αλλά και ερευνητή περίεργων φαινομένων, τον κύριο Αντώνη Σκαραμαγκά. Κύριε Σκαραμαγκά, καλή σας ημέρα. Τι πιθανολογείτε εσείς μπορεί να είναι ένας τέτοιος τύπος? Κοιτάξτε, εγώ σαν γεωπόνος οφείλω να δώσω μια λογική εξήγηση όπως είναι το νερό. Όμως ως ερευνητής υπάρχει θεωρία έτσι ότι αυτή η ήχη είναι η σάλπιγγες της αποκάλυψης. Συγκεκριμένα μιλάμε για την τέταρτη σάλπιγγα. Να το! Να το! Κάτσε, κάτσε. Είπε η τέταρτη σάλπιγγα. Η τέταρτη είναι η τέταρτη. Οι άλλες τρεις δεν κάνουν δουλειά. Οι άλλες τρεις ήταν χαμηλές σάλπιγγες. Η τέταρτη είναι πιο δυνατή, γι' αυτό και ακούγεται. Και το είπαμε χθες. Το ψάξαμε. Είναι αυτή η άβολη στιγμή που όταν γράφει το σούπερ γεωπόνος ερευνητής, νομίζω ότι η έρευνα έχει να κάνει με τη γεωπονία. Αλλά δεν έχει. Δεν μπορεί. Θα έχει να κάνει με τα μεταφυσικά φυσικά. Έλα. Στο νούμερο 20, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε γιατί δεν μπορούμε άλλο να ασχολούμαστε με αυτό το θόρυβο. Πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας. Έχουμε ειδικά μηχανήματα. Βάλαμε τα ειδικά μηχανήματα. Βάλαμε τα ειδικά μηχανήματα του Ράδιο Αρβίλα, τα οποία μπορούν να πάρουν έναν ήχο και συχνοτικά να τον αναλύσουν, να τονίσουν ορισμένες συχνότητες, όπως κάνει το FBI και το CIA. Όχι το CIA, το CSI. Αυτό που φοράνε τα άσπρα, αυτό σαν ύφεση που είναι. Και να αποκαλύψουμε τι είναι αυτό τελικά πραγματικά που ακούγεται στη Θεσσαλονίκη. Η ερευνητική ομάδα περίεργων φαινομένων και ήχων του Ράδιο Αρβίλα με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας ξεδιαλύνει το μυστήριο γύρω από τον περίεργο ήχο στα μετέωρα Θεσσαλονίκης. Ακούστε προσεκτικά! Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Η τέταρτη από την κόλαση ή την αποκάλυψη. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης κάτω στα έγκατα της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό είχα μια πελώρια διάθεση να αγοράσω έναν νανογυλαίκο. Ο οποίος ακούγεται μπάσα, γιατί είναι κάτω, αλλά εμείς το αναλύσαμε. Σαν Άδωνης. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Και συνεχίζει η επιβεβαίωση της σατυρικής εκπομπής, γιατί εχθές τι είπαμε πάλι, για μια ακόμα φορά είπαμε, αν η κυβέρνηση είχε λίγο μυαλό και θέλει να πείσει όλους τους Έλληνες να εμβολιαστούν, τι πρέπει να κάνει, να απαγορεύσει το εμβόλιο. Βεβαίως. Στη χώρα που λέγεται Ελλάδα, αν το απαγορεύσεις, όλοι θα σπεύσουν να το κάνουμε κάποιο τρόπο και θα βρουν και τον τρόπο. Και σήμερα έχουμε πάλι την επιβεβαίωση. Αν τα αφήνει ελεύθερα όπως στις αρχές, μπορεί να το έκανα. Αλλά όταν με πιέζεις, το δικό μου θα γίνει. Καταρχήν, τι chain ήταν αυτό, ρε μάνε, εδώ στο. Πρώην Μητροπολίτη. Στο λαιμό, για να το ξαναδούμε. Τι. Ωραίο. Γκάγκστα κατάσταση. Έρε, καποδίστρε μα. Καταλάβατε, αυτό είναι το. Η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Όντως. Ή τον πιέζει, θα του πει του Έλληνα τι να κάνει, πε του τι δεν θα κάνει. Έτσι. Και θα πάει να το κάνει. Στο νούμερο 18. Η Μέγαν Φόξ αραβωνιάστηκε με τον Μασίν Γκαν Κέλλι. Να είναι καλά τα παιδιά. Βολεύτηκε το παιδί. Να στείλουμε κάτι. Πάντως είχαν μια πολύ ωραία ιδέα. Γλίτωσαν και το κέντερινγκ, έτσι. Δεν κάναν έξοδα για φαγητό κτλ. Γιατί τι κάναν. 1,5 χρόνο κοινή πορεία ήταν αρκετό για την Μέγαν Φόξ και τον Μασίν Γκαν Κέλλι για να αποφασίσουν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Οι ηθοποιό και ο μουσικό ανακοίνωσαν ότι αραβωνιάστηκαν και επέλεξαν ω κεντρική απόδειξη τη αποσίωσή του να πιει ο ένα το αίμα του άλλου. Ή πιο ένα το αίμα του άλλου. Μπράβο, είναι πολύ μπροστά τα παιδιά, γιατί συνήθω όπω ξέρετε αυτό γίνεται αφού παντρευτεί και μετά αρχίζει να πίνει το αίμα του άλλου. Αυτοί είπαν από τον αραβώνα έτσι. Το ήπιαν, ξεμπερδέψαν με αυτή την ιστορία. Μπράβο, συγχαρητήρια, βρέ,
πάτε να δώσετε λίγο αίμα σε καμιά εθελοντική αιμοδοσία που μου πίνετε. Σαν τους βρικόλακες ο ένας το αίμα του άλλου. Πολύ σημαντικό αυτό για τις αιμοδοσίες και γίνεται και έκκληση ειδικά για το μήνα τον Ιανουάριο, γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη και τώρα με τον κορονοϊό χρειάζονται πάρα πολύ τα ταμεία μας. Τεράστια και τα παιδιά που έχουν μεσογειακή αναιμία και χρειάζονται αίμα, έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη. Ψάξτε, βρείτε κοντά στη γειτονιά σας και δώστε αίμα. Όχι στη γυναίκα σας, όχι στον άντρα σας. Στο νούμερο 17, μία διακριτική προειδοποίηση μίας κυρίας από την ελληνική κυβέρνηση προς τους δημοσιογράφους. Κάντε αυτό που σας λέω, γιατί αλλιώς θα έχουμε προβλήματα. Μη με διακόπτετε, κύριε Ηλιόπουλε. Σας ρωτάω, αν θέλετε να απαντήσετε. Κύριε Ηλιόπουλε, θα τις απαντήσετε ένα λεπτό, παρακαλώ, ελάτε. Ελάτε, κύριε Αβούτε, μισό λεπτό. Όταν θα μου απαντήσει, Παυλόπουλε, μισό λεπτό. Όταν θα μου απαντήσει, θα ξαναπαντήσω. Γιατί δεν πρόκειται να μιλάει το ψεύδος και διαστρέβλωση δύο φορές και εγώ μία. Σας το λέω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, για να μην έχουμε στο μέλλον προβλήματα. Εντάξει, το καταλάβατε, κύριε Παυλόπουλε. Κάντε αυτό που σας λέω. Κυρία Βούλτεψη, μια που είμαστε έτσι, μια που τα λέμε λίγο μεταξύ μας και εκπροσωπείτε την κυβέρνηση, μια ρητορική ερώτηση που αιωρείται στην ατμόσφαιρα. Γιατί αυτή η υπόθεση με το βιασμό εδώ στη Θεσσαλονίκη από την πρωτοχρονιά χρειάστηκε τόσος πολύς χρόνος μέχρι να δημοσιοποιηθεί και δημοσιοποιήθηκε αφού πλέον δεν υπήρχε καμία επιλογή γιατί πίεσε πάρα πολύ το διαδίκτυο. Γιατί άραγε να κάτι τέτοια συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και ο Καναδός υποψήφιος Τζόναθαν στο MasterChef δηλώνει ότι η πρώτη λέξη που έμαθε στην Ελλάδα ήταν το παπάρα. Ήταν ανάγκη να το πεις και εσύ. Μάγειρας είναι. Ναι. Και ότι η δεύτερη λέξη ήταν το μαλάκας. Ναι, αυτό δήλωσε ο άνθρωπος. Αυτές είναι οι δύο λέξεις που έμαθε ένας φίλος μας που ήρθε από την Καναδά στην Ελλάδα. Το όνομά σου? Εγώ είμαι ο Τζόναθαν. Γεννήθηκα στο Καναδά. Ελληνίδη γυναίκα. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που έμαθα στα ελληνικά, η πρώτη λέξη, ας το πούμε? Η πρώτη λέξη που έμαθα ήταν παπάρα. Ποια ήταν η δεύτερη λέξη που έμαθες? Η δεύτερη λέξη. Για να είσαι πραγματικός Έλληνας. Στη τηλεόραση δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να το πες, πω. Πες, αρχίζει με M και τελειώνει με A. Η τρίτη λέξη που έμαθες? Παθοκάρα. Ποια ήταν η τέταρτη λέξη που έμαθες? Αρχίζει με κο και τελειώνει με σκύλο. Το πρόσκυλο. Κοματσόσκυλο. Αλλά είναι το ίδιο. Ποια ήταν η πέμπτη λέξη που έμαθες? Δημόσιο. Ποια ήταν η επόμενη λέξη που έμαθες? Σε τηλεόραση δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να το πω. Αρχίζει με M και τελειώνει σε τάκης. Μην το πεις ρε Τζόναθαν. Τώρα είναι η ώρα για το δημοψήφισμα, γιατί σήμερα γιορτάζει και ο Θανάσης Πλεύρης. Χρόνια πολλά. Θάνος. Ο Θάνος. Θάνο, ολόψυχα χρόνια πολλά ρε φίλε. Χρόνια πολλά και θέλουμε να τιμήσουμε τη γιορτή σου. Με το εξής σε δημοψήφισμα να βοηθήσει και ο κόσμος να δούμε τι δωράκι να σου πάρουμε. Επειδή υπάρχει μια αυθόρμητη διάθεση δώρου. Ναι. Ο κόσμος αγαπάει πολύ και θέλει να δώσει ένα δώρο. Και τα υποψήφια δώρα είναι. Στην οθόνη μας. Ένα κάδρο του Καρατζαφέρη. Βεβαίως. Ένα κάδρο του Καρατζαφέρη. Ένα σπίτι στα Εξάρχεια. Κεντρικό. Στην πλατεία. Κεντρικό που θα το χαρεί πολύ ο Θάνος Πλεύρης. Ένα δωρεάν μοριακό τεστ. Από αυτά που θα ήθελαν να έχουν Έλληνες πολίτες, αλλά δεν έχουν. Και το τσεκούρι του Βορύδη. Ο οποίος πολύ καιρό το κράτησε, ήρθε θεωρώ να το χρησιμοποιήσει και κάποιος άλλος. Οπότε, ένα κάδρο Καρατζαφέρη, σπίτι, antenna.gr. Γιάννη, κάθετος. Αου! Βρε Μπρούζλι, είσαι μετά καλά. Κάθετος ναου. Αου. Τι βρήκε σίδερο. Δεν ξέρω. Κάθετος αου. Αου. Το 15 βαριέμαι πραγματικά, δεν έχω τη διάθεση. Δεν έχω τη διάθεση. Και καλά κάνεις. Πόσο τούφεξε. Πάμε. Αύριο μέρα είναι. Αύριο μέρα. Στο 14 Survivor. Βαλάντης. Εγώ με τον Βαλάντη. Τσακατσούκας. Μόλις ακούσατε μία. Παλιά είχαμε τον Τσάκα. Θυμάστε ο παλιά στο. Πρώτο Big Brother. Τώρα έχουμε τσακατσούκα. Εξελίσσονται τα ίδια. Ένα βήμα μπροστά. Μόλις ακούσαμε μια αυθόρμητη ουσιαστικά. Ψηφοφορία. Ναι. Διαβοή. Όπου ο Τσακατσούκα ήταν ο νικητής, σας το λέω, παιδιά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Εδώ όμως έχουμε τον Βαλάντη πρωταγωνιστή στο Survivor, ο οποίος μπλέκεται συνεχώς, έχει νεύρα αυτός ο άνθρωπος, μπλέκεται συνεχώς σε καυγάδες με τους συμπαίκτες του για διάφορους λόγους οι οποίοι. Είναι πολύ παράξενοι ώρες, όπως αυτός εδώ. Μας ευθυλίζουνε. Πού είναι ο άλλος? Εγώ. Ναι. Τι έγινε? Δεν σου είπα ότι όταν κουτσάρω την ομάδα θέλω να πίνω ουίσκι? Ένα ποτό μου είπες. Όχι ένα ποτό. Ένα μπουκάλι σου είπα και σου είπα να πας και να ψηρίσεις από την παραγωγή λίγο πάγο και ένα ποτήρι. Τα έχουν όλα κλειδωμένα. Τον ακούτε τι μου λέει? Παιδί μου, χάνουμε το μάτς. Τσακίσου να βρεις ουίσκι τώρα. Μόνο παγάκια βρήκα και ένα πλαστικό ποτήρι. Δεν με ενδιαφέρει. Κόψε το λαιμό σου.
Σε βαρέθηκα, μωρέ! Σερβιτόρα μέχρι από τη μέρα που πατήσαμε survivor. Γιάννη, φέρε με ένα χταπόδι. Γιάννη, άνοιξε μια καρίδα. Γιάννη, τάισε με κατσαρίδες. Δεν μπορώ άλλα πια. Πάει στο διάλο, παρετούμε. Γιάννη, πού πας? Πιάσε τα μαγαζιά σκέτα. Άντε με έχει τρελάνει. Φεύγω! Γιάννη! Σταμάτα, Γιάννη και Γιάννη. Δεν αντέχω. Μπούλο! Τέλος! Τέλος! Εντάξει, ρε Γιαννάκη. Ένα ζυγάκι ζητήσαμε θέμα, το έκανες. Ναι, ναι. Τι ζήτησε ο Βαλάντης? Και τι ουίσκι πίνει ο Βαλάντης? Βαλαντάινς. Μπα, Αντωνάκη, σε χαλάει και το Βαλαντάινς. Άρα, τι καλά είναι. Τι αποκαλύπτει αλήθεια. Ο ίδιος θα πιει τώρα ένα μπουκάλι ουίσκι και θα μας στείλει. Αδερφέ, τι μας έτωνε μπαμπέ. Θα το στείλουμε στο νοσοκομείο τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να λες κάτι άλλο που να μην έχει αλκοόλ. Στο νούμερο 13, ρε Αλέξη. Άρα, Αλέξη. Πού είσαι? Ο Αλέξης Τσίπρας περνάει κορονοϊό, το ξέρουμε, έχει εξαφανιστεί. Πρέπει να το τελείωσε. Είναι καλά, τελείωσε. Από την προηγούμενη εβδομάδα, Και τότε πού είναι? Δεν υπάρχει πουθενά. Ψάχνουμε να βρούμε υλικό σου, Αλέξη, και δεν βρίσκουμε πουθενά. Βγες μπροστά, σε παρακαλώ, γιατί το ράδιο Αρβίλα σε χρειάζεται. Γιατί αναγκαζόμαστε να ξεθάβουμε πράγματα από το παρελθόν. Όπως αυτή η καταπληκτική φωτογραφία που μας έπρεπε να την αναδείξουμε από την Βουλή όταν λείπαμε. Δεν ήμασταν στον αέρα. Δείτε πόσο ωραία έχει συνδυάσει το σήκωμα του Παντελονιού εκεί στη γάμπα με την κάλτσα τη μαύρη. Πολύ μπροστά. Γιατί δεν έχει να κρύψει τίποτα. Και Αλέξης Τσίπρας. Βρήκες, ρε Αλέξη, στιγμή να μην φοράς τη μάσκα σου όταν μιλάς και λες αυτά τα πράγματα χωρίς μάσκα. Το πιο σημαντικό τείχος ανοσίας που θα έπρεπε να στήσουμε απέναντι στην πανδημία, απέναντι... Ναι, με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Αλλά έχω μία απόσταση τριών... Καταλαβαίνω, αλλά ο συνάδελφος από το κοινάλι είναι έντρομος. Βρε, άσε το τείχος που θα χτίσουμε τώρα και βάλτε μάσκα. Στο νούμερο 12 από τον έναν Αλέξη πηγαίνουμε στον άλλον Αλέξη. Εντάξει, όχι πολύ μακριά. Όχι πολύ μακριά, ναι, είναι ο Αλέξης της καρδιάς μας. Τελείωσε τον μπάτσελορ, αλλά... Ήταν δέσμευση του Ράδιο Αρβίλα, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Να κρατήσουμε ζωντανό, είπαμε. Να κρατήσουμε ζωντανό και τον Αλέξη και τον Μπάτσελορ. Οπότε, κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 12, εδώ είναι λίγο καμένο αυτό που θα δείτε, βέβαια, αλλά δεν σας ζητάμε συγγνώμη. Όλα τα άλλα είχαν δομή. Ναι, αυτό είναι λίγο περισσότερο καμένο. Μας οδήγησε σε ένα μονοπάτι πολύ παράξενο η συζήτηση του Αλέξη με την Ιωάννα. Ζητάμε συγγνώμη εκ των προτέρων. Δείτε το. Μπορεί στην αρχή η σχέση να είναι όπως ένα ποτάμι. Αλλά αν ξέρεις να κάνεις καλό κουπί. Φτάνεις στη θάλασσα. Αν όμως δεν ξέρεις να κάνεις καλό κουπί, πού φτάνεις? Πάλι στη θάλασσα, αλλά λογικά με κάνα σπασμένο πλευρό. Αχ, πόσο ρομαντικά τα λες. Για πες κανά ακόμη. Έχω ένα καλό, τσέκαρε. Ναι. Μπορεί στην αρχή η σχέση να είναι όπως ένα καζανάκι. Αλλά αν πατήσεις το μηχανισμό του, θα κάνει... Αχ, πώς το κάνεις αυτό? Με το στόμα. Για ξανακάντο. Ε, πάλι βρε μωράκι. Ναι. Μου. Ξανά, ξανά. Αχ, κατουργέμαι, σταμάτα. Όχι, τώρα θα το ξανακάνω. Μη, δεν αντέχω. Όχι άλλο. Σας προειδοποίησα. Αυτό είναι... Είμαστε τίμια πράγματα, έτσι. Αυτό είναι τρέιλερ άνοιξης. Ναι, αυτό είναι άνοιξη, είναι ράδιο Αρβίλα άνοιξη, εκεί που μας τη βαράει άσχημα. Ήταν κάμενο, τι να κάνουμε, σωστή. Σαν αλκιονίδες είναι αυτές οι μέρες, οπότε δικαιολογούνται όλα. Νούμερο 11, παιδιά, πάλι θα πάμε στο Survivor, αλλά με ποιον τρόπο, είναι μια φοβερή είδηση αυτή. Μεταφυσικό τρόπο. Είναι μεταφυσικό. Είναι σχεδόν μεταφυσικό αυτό. Αυτό είναι χειρότερο και από τον ήχο στη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός, γιατί αν κάτι να σκεφτείς ότι μιλάμε και είναι ωκεανός, έτσι, δηλαδή δεν είναι... Δομήνικος, τώρα στην Καραϊβική μιλάμε για ωκεανότητα, κάνε τη μουσική σιγά. Και κυρίες και κύριοι, πέντε χρόνια πριν. Κι άλλο τάρα. Ναι, πόσα τάρα θα κάνω. Δεν θα σου πω, παιδί, μην το χαλά. Πέντε χρόνια πριν, ο Γιώργος Χρανιώτης έχασε το μαγιό του κολυμπώντας στις ακτές του Survivor. Και τώρα, σε αυτό το Survivor, βουτάνε τα κορίτσια να κάνουν ένα μπάνιο αναψυχής. Και βρίσκουν το μαγιό του Χρανιώτη! Που το έχασε πριν από πέντε χρόνια. Είναι, παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι ασύλληπτο. Φτάνει, ρε Γιάννη, ναι. Είναι συγκινητικό, είναι ασύλληπτο πραγματικά. Και σας το παρουσιάζουμε σήμερα στο Ράδιο Αρβίλα, στο νούμερο 11. Οι παίκτριες του Survivor έκαναν μια βουτιά στα καταγάλανα νερά του Άγιου Δομήνικου, στην ίδια θάλασσα που το 2017 έχασε το μαγιό του ο Γιώργος Χρανιώτης. Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, βρέθηκε το μαγιό του Χρανιώτη. Τατά!
Μετά από 5 Survivor, το μαγιό του Χρανιώτη βρέθηκε στα χέρια μου. Παγκόσμια ανακούφιση προκάλεσε το γεγονός ότι βρέθηκε μετά από 5 χρόνια το μαγιό του Γιώργου του Χρανιώτη. Αλέ, αλέ, κατρές, αλέ, αλά, χμότ, καμπέρα, κλέ, χάλε, μόμπα. Βρέσκα μόν το μαλλιάρε, δε Τζόρτζιο Χρανιώτη, Ασάν Ντομένικο. Μεζόν, δε καχαστιό, Σοφιάνε, Ζεχάρ, δε Παρτιέ, βουλε βου. Ναε, κατζάν, μπίδεμ, ζικάν, σουδο, δάγον, σαν, τζοντου, ονδρεγεδο, τζοντουζο, κόμουα, καμσάι, ίνσαρελ, πονέμιδα. Καλώς ή Γιάβρουμ. Θα πάρφερε και Χρανιώτογλου. Με Τούρκη Γιάφεριμ, Σπούδακλη, Σόβρακεν, Κιουτσούκ να είναι. Χατζούν καρδάς, Κουμάντο Γιάβρουμ, Μπέλαλε, Σόβρακεκλε, Κάιναρ, Οχαμάν. 1000 ευρώ αύξηση στη σύνταξη να έπαιρνα, τέτοια χαρά δεν θα είχα. 5 χρόνια έλεγα θα το βρουν, δεν θα το βρουν το μαγιό. Σε τώρα το θυμάμαι ρε παιδιά. Τι κλάμα είχα ρίξει τότε που έχασε το μαγιό. Βρέθηκε το μαγιό. Τι έλεγα εγώ, ο Θεός είναι μεγάλος. Κέρε Γιώργο. Τι ευχάριστα νέα ήταν αυτά. Στεγνό του Γιώργου το μαγιό. Βρέθηκε κυρίες και κύριοι. Γιωργάρα, πολλούς χαιρετισμούς να περάσει να το πάρει στο Χιοσκάι στην. Εκεί, στο Ραγκιδόνι. Όχι, εδώ το φέρανε, το στείλανε. Ναι, ναι. Κυρίες και κύριοι, ο Κωστάκης. Έρχονται με τη μέση αρχηγού κράτου. Ο Κωστάκης χτυπιέται, ορίεται. Έχουμε να βρούμε σκυλάκι μόλις επιστρέψουμε. Όχι τώρα. Εντάξει. Να βρούμε σκυλάκι μόλις επιστρέψουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να φτάσουμε. Δεκαετία 70, έτσι, και μάλιστα αρχές δεκαετία 70 αυτό το κομμάτι. Το περίφημο βέβαια και διαχρονικό και μπροστά από την εποχή του popcorn. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο ράδιο Αρφίλα. Δεν ξέρω τι πάθανε αυτοί. Η σύγχρονη Εύα. Και δεχτήκαμε πολύ ωραίο δωράκι από την εταιρεία Mobile Spot. Τα παιδιά εδώ κάνουν τα πάντα γύρω από το κινητό, αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο. Φτιάχνουν θήκες όπως τις θέλεις εσύ. Ό,τι θέλεις. Μπορείς να το κάνεις θήκη για το κινητό σου και δείτε τι μας έστειλαν στις θήκες αυτές. Αλλά η πιο ωραία θήκη είναι του Πασοξή. Πασοξή, έκπληξη για σένα. Δείτε εδώ θήκη. Ωραία, Πασόκο, έλα εδώ ρε. Έλα ρε, στο χρόνο, βρε. Κυρίες και κύριοι, παραλαβή παράδοση. Δέστε, δεν συγκινηθείτε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κλαίει τώρα. Έτσι, έτσι. Άξιος. Μπράβο, και ισανότερα. Συγκινητικές στιγμές στο ράδιο Αρβίλα. Πάμε τώρα, πρέπει να στηρίξουμε αυτή. Είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Από την καρδιά μας, στηρίξτε το με όλους. Εξαιρετικό σύλλογο συμπαράσταση κρατουμένων ο Ονίσιμος. Ξεκίνησε καμπάνια. Μαζεύει, συγκεντρώνει είδη που είναι απαραίτητα για τους κρατούμενους και τις οικογένειές τους. Βλέπετε τη διεύθυνση, τρόφιμα μακριάς διαρκείας, είδη ατομικής υγιεινής, είδη καθαριότητας. Τα γραφεία του συλλόγου είναι ανοιχτά κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως 4 το απόγευμα. Ας πέψουμε να βοηθήσουμε. Όλα θα δοθούν στους κρατουμένους, στους απειοφυλακισμένους και στις οικογένειες των φυλακισμένων. Ωραία. Καλή επιτυχία, πραγματικά. Ωραία. Πολύ. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας. Και κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής είμαστε 3-3. Ό,τι σκυλάκι έχουμε ψάξει από το ράδιο Αρβίλα, το έχουμε βρει. Και θέλουμε μέσα από την καρδιά μας να το κάνουμε το high score 4-4. Σε δείχνουμε για να μιλήσεις. Μένουμε Θεσσαλονίκη. Και θα κάνουμε το θαύμα πάλι στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία συγκεκριμένα. Τελευταία μέρα του χρόνου, 31/12/2021. Χάθηκε το Λιζάκι. Η Λίζα είναι πολύ φιλική, 25 κιλά περίπου. Μοβ περιλέμιο, άσπρη, μαύρα αυτάκια και δύο μεγάλες μαύρες βούλες στην πλάτη της. Μεγάλες. Είναι στηρωμένη, έχει τσεπάκι.
Το τηλέφωνο επικοινωνία θα βλέπετε. Τσιπάκι δεν έχει. Τσιπάκι έχει. Το τηλέφωνο επικοινωνία θα βλέπετε για να επικοινωνήσετε ή να μα στείλετε εδώ στην εκπομπή. Τώρα το ότι δίνετε αμοιβή με ένα παππού. Ψάχνουν οι άνθρωποι ένα σκυλάκι με τσιπάκι. Δηλαδή θέλουμε να βρεθεί η Λίζα, όχι να αποπροσανατολίσουμε την έρευνα. Από την εκπομπή Χαβγάβ στην Ομίχλη, κυρίε και κύριοι. Δεν ξέρω, αυτό πάντα που λένε ότι δίνετε αμοιβή εμένα με κάνει να νιώθω λίγο περίεργα όσον αφορά τα εύρετρα σκυλιά. Οφείλουμε να το πούμε γιατί η οικογένεια τη Λίζα το. Άντε, μακάρι να μάθουμε ευχάριστα σήμερα αύριο ότι βρέθηκε και η Λίζα. Και τα δικά σα μηνύματα στα γρήγορα. Έχω πολλά μηνύματα. Λοιπόν, η μπλούζα σου είναι πολυφορεμένη. Αυτή που φοράς εσύ. Την έχουμε εδώ, τη φοράει ένας φίλος. Στο δικό μου υπολογιστή δεν ξέρω. Μήπως πρέπει να. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ακριβώς δίπλα υπάρχει και άλλος φίλος ο οποίος φοράει την μπλούζα, βέβαια. Και τώρα πάμε σε κάτι με το Πασόκ. Φέρε εκείνη με το ερετηματικό που δεν τη φορούσε κανείς. Ένα σποτ της πόρτας. Ένα στόπ της πόρτας με Πασόκ. Ένα κομμάτι. Πολύ ωραίο, ναι. Εδώ, ναι. Ένα χαλαρό ποτάκι εποχές Πασόκ. Επίσης έχουμε μόνο με Πασόκ αυτά, έτσι, για να μην καίγεσαι. Και πάμε και στην τουαλέτα και θα το κλείσω κάπου εδώ. Έρχεται το Πασόκ μεγάλο. Κάμερα σε μένα, παρακαλώ. Μια που βρει. Θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με αυτή την πτέρυγα, στο λέω. Συνεχίζω. Αυτός με το ροζάκι είναι λίγο. Μια που βρίσκεται χαμένα σκυλάκια, λέει η φίλη μας. Δεν μου βρίσκεται και εμένα έναν άντρα. Δεν ζητάω πολλά. Να είναι ψηλός, μελαχρινός, με μουσι, σαν τον Αντώνη για παράδειγμα. Ψηλός, είπατε. Δεν ξέρω. Δύο μέτρα. Σηκωράτε. Μήπως βρεθεί ο λάθος άνθρωπος. Κοιτάξτε, εγώ είμαι 1,93. Εγώ είμαι 2-6. Αυτά. Και ο Αντώνης. Είμαστε, λες και είμαστε στην Ολυμπιάδα. Να κάτσω. Να κάτσες. Σιγά, γιατί η ράκηση αποπέσει. Και μία φωτογραφία μας έχει στείλει ένας φίλος για όσους κακεντρεχείς έχουν πει στο παρελθόν ότι ο πρωθυπουργός μας δεν έχει αρκετά ένσημα. Φωτογραφία στον υπολογιστή μου. Ποιος το είπε αυτό, ε? Δεν ξέρω. Μπορώ να πω. Στην Καλαμάτα, στην περιοχή της Μεσσηνίας, εκενός βόθρων ο Μητσοτάκης. Και κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Αν και είπα ότι σήμερα θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να μην πηδήξω κανένα νούμερο, δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ πραγματικότητα. Ποτέ. Στο Ράδιο Αρβίλα. Γεια σου, νούμερο 10. Γεια σου, 10. Και πάμε στο νούμερο 9. Νίκος Κωνσταντινίδης. Ο ερωτάς σου κτλ. Πώς το περνάς έτσι αυτό το πράγμα? Θα έχουμε πρόβλημα. Αυτός με το ροζάκι φέρνει προβλήματα. Ο τηλεοπτικός μου έρωτας και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο οποίος εδώ, ξέρετε ρε, ότι ο Νικολάρας ήταν μεγάλο αλάνι. Έκανε παρέα, ξέρετε με ποιους έκανε παρέα. Με Τζο Κόκερ, Rolling Stones. Με ποιον θα έκανε. Με ποιον θα έκανε, ναι, με Beatles. Δεν ήταν μόνο. Αυτοί το ξέρουν. Άντε ρε, πτέρυγα. Δεν ήταν μόνο, πες τον Rockefeller. Αλλά έκανε και με τους Rockstars. Για να δούμε το βίντεο. Αυτή ήταν η αλήθεια. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, Βαν, αυτός. Εγώ φταίω. Πάμε να δούμε το βίντεο. Φίλες και φίλοι, και εμείς. Κι εγώ νέος ήμουνα με τους Rolling Stones, με τον Σαντάνα, με τον Τζο Κόκερ, με τους Άμπα, με τους Beatles. Ξενύχθια στο Σόχο, στην Palladium, στούντιο 54. Κάθε βράδυ ξύδια και ξανά μανά τα ίδια. Σε μένα κοιμόταν ο Λένον. Έψαχνα τον Κόκερ από παπ σε παπ κάθε πρωί. Φορούσα γούνες και γυρνούσα με τους Άμπα στα κλαμπ της Στοκχόλμης και λουζόμασταν σαμπάνια από πάνω ως κάτω. Τέτοια διασκέδαση. Μόνο Σαντάνα δεν έβγαινε έξω. Τέτοιος κρυόκολος ο Κάρλος. Φίλες και φίλοι, δείτε πώς διασκεδάζαμε. Ούτε Facebook, ούτε Instagram, ούτε post, τίποτα. Εδώ είμαι με τον Μικ Τζάγκερ. Όλα αυτά πάνε τώρα. Ανήκουν όλα στο παρελθόν. Γιατί οι Ευρωμασόνοι μας θέλουν μέσα για να μας ελέγχουν. Έλεος. Πες τα, Νικολάρα, πες τα. Το νούμερο 8 έφυγε, δεν μπορούμε για το νούμερο 8. Και το νούμερο 7, θες να πεις κάτι? Το τηλέφωνο γυροκομείου κάτω του Κωνσταντινίδη, εμείς το γράψαμε. Ή όντως εμφάνισε αυτό. Όχι, υπάρχει ένα τηλέφωνο γυροκομείου για κάθε ανάγκη. Okay. Αχρίαστο να είναι. Στο νούμερο 7, θέλουμε να καταγγείλουμε τον Άρη Καβατζίκη. Ναι. Ο οποίος, ο Άρης Καβατζίκης, τόλμησε. Μαγαρίζει την Βασίλισσα Ελισάβετ. Δεν γίνεται αυτό. Τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Αν είναι δυνατόν, τα ιερά και τα όσια. Ντροπή, Άρη, ντροπή σου. Πάμε στην αγαπημένη σας. Μέχρι και ο Γιώργος την αγάπησε. Καλημέρα. Ρε το Γιώργο. Μπράβο το Γιώργο. Στο νούμερο 6. Την αγάπησε.
θέλουμε να διευκρινίσουμε καταρχήν για το νούμερο 6 το εξής, ότι δεν έχουμε πειράξει τίποτα στον ήχο, τίποτα απολύτως. Είναι έτσι ακριβώς. Και επίσης ότι ο παρουσιαστής είναι φίλος μας, ο Σάκης. Είναι φίλος. Και χρόνια πολλά γιατί γιορτάζει και χρόνια Σάκη, χρόνια πολλά, ναι. Χρόνια πολλά, Σάκη. Είναι λοιπόν ο Σάκης παρουσιαστής. Παρακολουθούμε λοιπόν το δελτίο στην τηλεόραση Atlas. Atlas TV. Το παρακολουθούμε. Κάνουμε viewing που λέμε εδώ στο Ράδιο Αρβίλα. Ξεκινάει το δελτίο κάπως έτσι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη σήμερα, 12 Ιανουαρίου και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Εντάξει, λέμε. Οκ, okay, ζωντανή εκπομπή είναι το δελτίο ειδήσεων, συμβαίνουν αυτά. Σε μας έχει συμβεί πολλές φορές. Σου, αμέσως θα παίξει το επόμενο βίντεο, θα το διορθώσουν. Περνάνε όμως 2-3 ειδήσεις και το δελτίο ειδήσεων συνεχίζεται. Με σχέδιο έκτακτης ανάγκης ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού στο προσωπικό του ΟΑΣΤ. Παρακολουθούμε όλο το δελτίο και δεν λέμε δεν μπορεί. Θα το φτιάξουν κάποια στιγμή. Κι όμως. Έτσι ολοκληρώθηκε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε ακόμα ένα βράδυ μαζί μας. Να είστε όλοι σας καλά. Το επόμενο ραντεβού μας αύριο στις 9. Όλο το δελτίο έτσι έπαιξε. Όλο. Κλασική περίπτωση, ηχολήπτη σε καραντίνα. Βρέθηκε θετικό. Στο νούμερο 5, ο Βασίλης Τελελέγκας, παιδιά, έχει ένα φοβερό. Έχει, γενικότερα, ο Βασίλης Τελελέγκας είχε φοβερά ατυχήματα. Ναι, του έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Του έχουν συμβεί διάφορα. Ένα από αυτά είναι ότι μια μέρα σημάδεψε με ένα μελάστιχο, σαν σφεντόνα δηλαδή το έκανε, μια πέτρα, για να πετύχει μια κότα. Το οποίο, γιατί να την πετύχει την κότα, βρε Βασίλη μου, τι σου έφτιαξε η κότα. Παρ' όλα αυτά, η κότα μόλις πέταξε την. Έσκυψε η κότα. Γάτα η κότα. Έσκυψε η κότα, πέρασε. Η πέτρα από πάνω και χτύπησε τον κόκορα. Αυτό είναι ένα. Πάντα ο άντρας την πληρώνει. Ένα. Δεν φανταζόμουν ποτέ θα το πήγαινες εκεί. Ένα από τα ατυχήματα του Τελελέγκα. Μικρότερος ήσασταν ζυζάνιο. Δηλαδή έκανα ζημιούλες τις οποίες. Για ποια ζημιά μετανιώνεται? Είχα ένα λάστιχο και σημάδευα μια κότα στο χωριό μου. Αμολάω το την πέτρα, σκύβει η κότα και πέτυχε τον κόκορα εδώ. Πάρ' τον κόκορα, κάτω τον κόκορα. Και ένιωσα άσχημα. Άλλο σημάδευα, άλλο έσκυψε κόκορα. Την έφαγε ο κόκορα. Δεν ήμουν καλό στο σημάδι. Χτυπήσατε και κάποιον άλλο. Παίρνω το αεροβόλο και σημαδεύω ένα μικρό σπουργίτη. Και την ώρα που πάω να πατήσω τη σκανδάλη, σκύβει το σπουργίτη και πέτυχα το δάσκαλό μου. Τον ξάπλωσα, τάγκ, στον δόξα πατρί. Και ένιωσα άσχημα. Αλλά δεν έφαγα μόνο έναν, ε. Τι εννοείτε, φάγατε κι άλλον? Έβαλα στη σφεντόνα μια χειροβομβίδα να πετύχω μια γάτα. Βγάζω την περόνια, σημαδεύω, αμολάω τη βομβίτσα, σκύβει η γάτα και πέτυχα τι νομίζεις? Το καφενείο που κρυβόταν από πίσω. Και ένιωσα άσχημα. 30 νεκροί. Τσούπι γάτα, να στο καφενείο από πίσω. Έλεος. Ναι, τι έχει πάθει αυτός ο άνθρωπος, ρε γαμό, τι του έχουν συμβεί? Όπως έπαιρνε αυτός τίποτα, για από πίσω είναι. Για από πίσω πάντα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα Ελλάδα. Γιώργος Παπαδάκης, πολλά φιλιά Γιώργο. Και μιλάει ο Παπαδάκης και η Χρύσα φταρνίζεται. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ναι, έτσι, για να το δούμε. Εγώ θα πω και πάλι ότι αυτά τα μέτρα είναι οριζόντια. Δεν έχεις μόνο την ενεργειακή. Αυτά τα μέτρα είναι Μίτσο μου οριζόντια. Νομίζω ότι έτσι όπως έπαιξε αυτό το βίντεο, αδικεί το φτέρνισμα της Χρύσας. Ήταν πολύ ωραίο φτέρνισμα. Νομίζω ήταν τόσο ωραίο φτέρνισμα, τόσο ωραία κατάληξη προς το τέλος. Που μάλλον έτσι είναι πολύ καλύτερο. Εγώ θα πω και πάλι ότι αυτά τα μέτρα είναι οριζόντια. Δεν έχεις μόνο την ενεργειακή. Τώρα μάλιστα. Πολύ καλύτερο. Όλοι οι άλλοι, ούτε ένα γίτσε, ούτε ένα δεν είπε, παιδί μου. Φοβερό πράγμα. Ο Γιώργος πώς δεν τις είπε γίτσε? Στο νούμερο 3. Σε παρατήρητο και καλά. Στο νούμερο 3 μας αρέσει να. Θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται στα τοπικά, τα περιφερειακά κανάλια και θέλουν να κάνουν καριέρα στα μεγάλα κανάλια που καλύτερα μείνετε μακριά, αλλά παρόλα αυτά. Αν θέλετε. Και αγαπούμε και το κανάλι αυτό. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Αγαπημένο Star TV στην Κέρκυρα. Star TV στην Κέρκυρα. Με ιδιαίτερη σχέση να τα λέμε αυτά. Όπου εδώ υπάρχει μία ρεπόρτερ η οποία δίνει το ρεπορτάζ. Για δείτε το. Πριν από ένα μήνα ο εργολάβος έσκαψε και φρεσάρισε το δρόμο της Αγίας Εκατερίνης κατόπιν ετοιμάτων των κατοίκων της περιοχής. Δυστυχώς όμως το έργο έμεινε εκεί, καθώς ορισμένα σημεία έχουν ασφαλτοστρωθεί και μπορείτε να δείτε ότι έχει προκληθεί ένα μεγάλο σκαλοπάτι. Κοιτάξτε, ωραία, καλό ήταν το ρεπορτάζ. Καταρχήν, φανταστείτε έναν άνθρωπο να έρχεται από καμιά πολιτισμένη χώρα του κόσμου και να βρεθεί σε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος έτσι όπως πηγαίνει και είναι. Απλά τελειώνει.
και μετά αρχίζει το χάος. Αλλά ας το αφήσουμε, αυτό είναι άλλο θέμα. Ανεβαίνεις στον καλό δρόμο, πας στο χωριό και μετά δεν φεύγεις ποτέ, μένεις εκεί. Ναι, γιατί σου λέει, ναι, ναι, είναι χάλι. Αυτό είναι το... καλά το έδωσε το ρεπορτάζ, καλά το έδωσε. Οι φίλοι μας που δεν έχουμε το όνομά της αυτή τη στιγμή, αλλά καλά τα πήγε. Όμως, αγαπητοί φίλοι, αν θέλεις να δουλέψεις, για παράδειγμα, στην εκπομπή Live News του Νίκου Ευαγγελάτου, θα σου δείξουμε το ίδιο ρεπορτάζ, πώς θα έπρεπε να το δώσεις για να μπορέσεις να μπεις στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου. Τον θυμάστε τον παλιό δρόμο της Αγίας Εκατερίνης? Ξεχάστε τον. Από σήμερα θα πρέπει να μιλάμε για το φαράγγι της Αγίας Εκατερίνης. Είμαι κυριολεκτικά στην άκρη του γκρεμού. Θα προσπαθήσω να κατέβω σιγά σιγά. Αχ, δεν μπορώ να κοιτάω. Ποιος ξέρει πόση ανυποψίαστη περαστική κατρακύλησαν στην Άβυσσο. Πόσα αυτοκίνητα, πόσα φορτηγά, πόσα λεωφορεία κατέληξαν σε αυτό το σκοτεινό βάραθρο. Έχω την εντύπωση ότι έχω εγκλωβιστεί. Βασικά χαζομάρης λέω. Ποια εντύπωση? Εγκλωβίστηκα κανονικά. Ο δρόμος της Αγίας Εκατερίνης που κάποτε διαβαίναμε πεζή πλέον δεν διασχίζεται ούτε από τον πιο έμπειρο ορειβάτη. Στη στέρια δε ζει το ψάρι. Πώς την περνάμε τώρα αυτή τη χαράδρα? Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω υψοφοβία. Είναι θέμα χρόνου να στηθεί το πρώτο χιονοδρομικό στον παλιό δρόμο της Αγίας Εκατερίνης. Το υψόμετρο κάνει τον Όλυμπο να μοιάζει με σκαμπό. Θα κάνω άλλη μια προσπάθεια. Μη! Όποιος βλέπει το ρεπορτάζ, ας ειδοποιήσει, ρε παιδιά, να απεγκλωβιστεί η συνάδελφος. Λοιπόν, εγώ πέφτω και ό,τι γίνει. Μη! Κάνε υπομονή, συνάδελφε. Έρχεται τώρα το ελικόπτερο να σε πάρει. Έτσι μπαίνει το ρεπορτάζ. Έτσι. Στο Live News του Νίκου Ευαγγελάτου. Να σας πω, ξεχάσαμε το δημοψήφισμα. Πώς πάει? Επειδή δεν το ξέχασε ο κόσμος όμως, ευτυχώς. Έχουμε δύο νούμερα ακόμα και μπορεί να ανατραπεί το αποτέλεσμα. Τι δώρο να κάνουμε στον Θάνο Πλεύρη που γιορτάζει σήμερα? Ένα κάδρο του Καρατζαφέρη. Ένα σπίτι στα Εξάρχεια που θα το χαρεί πάρα πολύ και θα περάσει πολύ ωραία εκεί. Ένα δωρεάν μοριακό τεστ. Το τσεκούρι του Βορύδη. Και κυρίες και κύριοι, είναι εντυπωσιακό. Προηγείται το δωρεάν μοριακό τεστ. Πράγμα που αποδεικνύει πόσο στα κάγκελα είναι όλος ο κόσμος με αυτά τα μοριακά τεστ και με τα λεφτά που πληρώνει. Γιατί ενώ συνήθως στο Ράδερ Βίλα πάντα η επιλογή γίνεται περισσότερο προς τις πιο διασκεδαστικές επιλογές, αυτή τη φορά το μοριακό τεστ, το δωρεάν μοριακό τεστ. Ίσως είναι πιο ακραίο από το σπίτι της Εξάρχειας. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, να ξέρετε. Τώρα, τι σκέφτηκα, χθες δεν λέγαμε για τον τύπο με τον κορονοϊό, με τα 3,4 που χάνει. Που μικραίνει, 3,8. Γι' αυτό λέγεται μοριακό το τεστ. Πω πω είσαι σατανάς, ρε. Σατανάς είσαι. Σατανάς. Αποκαλύπτεις αλήθειες. Στο νούμερο 2, Τάκης Τσουκαλάς. Στη δική σου περίπτωση ξέρουμε γιατί λέγεται rapid. Μπορείς να συνεχίσεις. Αχ, το νούμερο 1 πώς μου αρέσει σήμερα. Ω, κακία. Από τα παλιά, ωραία. Το νούμερο 1, πώς και πώς περιμένω να το δω, για πολύ αστείο. Αλλά στο νούμερο 2, Τάκης Τσουκαλάς, εδώ έχουμε ένα βίντεο που έχει δύο όψεις. Η πρώτη όψη είναι ότι ο Τάκης δεν επιτρέπει τους τηλεθεατές, και πολύ καλά κάνει, να βρίζουν στον αέρα. Αέρας είσαι. Και η δεύτερη όψη είναι ότι υπάρχουν εκπομπές που υπάρχει μια άνεση στην παρουσίαση των τηλεοπτικών προγραμμάτων, και εδώ στο Ράδιο Ρεβίλα υπάρχει μια άνεση, καλά. Αλλά καμία άνεση δεν μπορεί να φτάσει τον Τάκη Τσουκαλά. Από τα κόκκινα γιάννα, να λέω, να πω, να μην βρίσκουμε σήμερα που λένε παιδιά. Εντάξει, δεν βρίσκουμε. Έτσι, παιδιά, λες άλλα πράγματα. Και κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο νούμερο 1, το οποίο, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι, εντάξει, είναι ένα από τα αγαπημένα μου νούμερο 1, αλλά πριν το παρουσιάσουμε, ας δούμε το σήμα. Ένα μικρόφωνο έφυγε την ώρα που προσπαθούσα να φτάσω στη θέση μου και το πιάσα στον αέρα. Όπου είσαι, γάτος. Μπράβο, ρε, εσύ, Αντώνη. Σώθηκε, έχεις και τα άλλα. Ωραία, πολύ ωραία. Θα το πάμε έτσι, ένα νούμερο έμεινε, μωρέ, τώρα. Άνετο, Στάσης. Δεν θέλω να με ακουμπάς, ευχαριστώ. Όχι, φύγε φίδι, θα κολλήσω κάτι. Θα το κλείσω. Όχι, μην το κλείσω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν το νούμερο, να σας πούμε για το βινίλιο την Παρασκευή. Η αλήθεια είναι ότι... Εκτός αν μας έχεις κάποια έκπληξη. Όχι. Πριν από λίγο το αποφασίσαμε και είναι μια εκπομπή που περιμέναμε πώς και πώς να την κάνουμε. Και μας την έχουν ζητήσει και πάρα πολλοί φίλοι. Ναι, μας το έχετε ζητήσει εσείς πάρα πολύ και εμείς θέλαμε πραγματικά καιρό τώρα να κάνουμε αυτή την εκπομπή που θα έχουμε
παραμεθαύριο. Ναι. Παρασκευή δηλαδή, 8 η ώρα στο Βινίλιο. Okay. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα, μία λίστα. Θα επιστρέψουμε στις μουσικές λίστες και αυτή τη φορά η μουσική λίστα θα είναι τα 50 ή τα 40, θα δούμε τι θα προλάβουμε. Καλύτερα ελληνικά ροκ τραγούδια όλων των εποχών. Εντάξει, δηλαδή όλων θα περάσουν οι πάντες και τα πάντα. Θα γίνει προσκύνημα. Το δημοψήφισμα, εντάξει, το είδαμε λίγο πιο πριν. Δεν χρειάζεται να έχουμε αγωνίες και τέτοια. Αποφασίσατε, το κλείσαμε. Το δώρο που θέλετε να κάνουμε στο Θάνο Πλεύρη είναι ένα δωρεάν μοριακό τεστ. Αυτό που θα έπρεπε ως Υπουργός Υγείας να κάνει αυτός σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Τουλάχιστον να το κάνουμε εμείς. Αυτό ήταν το Radio Villa. Ελπίζουμε να το διασκεδάσατε. Η Λίζα βρέθηκε. Ακόμα δεν έχουμε επικοινωνία. Αλλά στον υπολογιστή μου, αν μπορούμε να πάμε λίγο, γιατί βρέθηκε άλλο σκυλάκι στο Χαλάνδρι, κοντά στο Σκλαβενίτη στην Πεντέλη. Οπότε, αν αναγνωρίζει κάποιο το σκυλί του και το ψάχνει, εδώ είναι. Η εκπομπή Γαυγάφτσιν ο Μίχλη θα είναι και πάλι μαζί σας αύριο. Στις 8 η ώρα λοζόντανα έχετε όλη μας την αγάπη. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Δεν έχω λόγια πια, μια λόγια να σκέφτω. Και θέλω μονάχα να σε ξαναδώ. Ποιος είναι? Τόνι. Τόνι.